Αμέβα. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι ακριβώς για? Νυχτερινές σελίδες. Από τη συλλογή διηγημάτων του Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», διαβάζουμε σήμερα «Ο παππούς και η Χίνα». Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Όπερ δηλαδή, και μην έρθετε να μου πείτε ότι δεν ήταν πολύ αυχάριστος άνθρωπος ο Αδάμ, διότι, κύριε, βρήκες δουλειά και σε έβαλε ο Θεός περβολάρι και τσιρίμπασε στον παράδεισο. Πολύ ωραία. Κάνε κουμάντο και φάε ό,τι γουστάρεις και παίξε το λουρί της μάνας με τις νεροφίδες. Και σου κάνει και εξήγηση τα αφεντικό. Είσαι Θεός. Αδαμάκο μόρτι μου, όλα δικά σου να τα χαίρεσαι. Περικαλώ όμως δεόντως να πούμε. Κοίνω εκεί το δεντράκι. Έχει κάτι μιλαράκια που πολύ τα γουστάρω για πάρτι μου. Και λόγω του ότι να πούμε έχω και λίγο ζάχαρο, άστα μου για μένα και μην τα πειράζεις. Ωραία κουβέντα και καθαρή, ματσακονιασμένη. Σηκώνεσαι τώρα εσύ και σε βάζει σε πειρασμό η γκόμενα η Εύα να πά να του φας τα μήλα. Είσαι δηλαδή ή δεν είσαι κορόιδο? Και σε πιάνει ο Θεός στο εντάξει. Δεν σου εξηγήθηκα, Θεβίση μου. Και εφόσον τάπα, δεν έπρεπε να είσαι μπεσαλής άντρας και να ακούσεις. Εύκολα βρίσκονται τέτοιες θέσεις στην σήμερα. Και αφού είσαι πλεονέκτης και χωρίς λόγο, άμε, τράβα κάτω στη γη να δεις πως βγαίνει το καρβέλι. Είσαι Θεός. Και κλαίει ο Αδάμ. Η Εύα με υπάτησε. Την άρπαξε λοιπόν από την αλογαουρά την Εύα. Είσαι Θεός. Έλα εδώ μωρή. Δε σε έφτανε που μου τρώγες 4 ντροβάδες κύβαλο στην κάθισά σου? Ήτανε ανάγκη να του πειράξεις τα μήλα του ανθρώπου. Κατέβασε τα μάτια η μαντάμ. Με συγχωρείς πολύ, δεν το ήθελα. Ο Όφης με παρεκκίνησε. Και τι δουλειά είχες με τους όφηλους? Χαθήκανε τα λαφάκια και τα κουνελάκια να παίξετε στο αθώο. Και τις ντρεσάριζε και μια καρπαζά. Είσαι Θεός. Αλλά τη θέση τη χάσανε. Και με το που μπουκάρανε κάτω στη γη τους έπιασε το ταρακούνημα. Να δρώνεις για να βγάζεις το μεροκάματο. Δηλαδή δεν μας άρεσε το δροσερό, έπρεπε να πέσουμε στο χοντρά δροτάρια για να καταλάβουμε τη γλύκα του πεπονιού. Κάτσε, δούλευε τώρα κυρία Αδάμ και αγόραζε τσίγκινους κρίκους για να κρεμάει η Εύα στα αυτιά της και να παρασταίνει τη λατέρνα. Λόγω δηλαδή που έπεσε σε σφάρμα ο τράγος ο παππούς ο Αδάμ, άντε τώρα να φέρει μια άκρη στην άλλη ο Στράτος. Απ' το πρωί μες στη βροχή και μέσα στο λιωπή για μια φουκιά και ένα ποτήρι και δόξα το Θεό για μια φουκιά και ένα ποτήρι. Πέτρα τη πέτρα ολημέρης χτίζω και τες επτά. Πόσο είσαι πάνω
Θεός. Τσαρδί της κλάψας. Κουρελού, διβάνι Γιούσου Ρουμέικο και φωτογραφία του πολλών της μετρητής στον τοίχο. Το χειμώνα, αδερφάκι, φυσάει τόσο μέσα που καλύτερα να πάρεις την ξαπλώστρα σου και να πάει να φουντάρεις στο ύπεθρο, κοντά στη μάντρα. Απορούχο, μην κάνεις κουβέντα. Κάτι αμερικάνικα μπουφάν που είχαμε, ξεφτίσανε και γίνανε σαν τη στρελή στα μαλλιά. Δουλειά βέβαια θα μπορούσαμε να πιάσουμε, καθώς κάτι σκαμπάζαμε από τόρνο, αλλά είναι, βλέπεις, η άτιμη τιμωρία. Όπερ, ειδού πώς γίνεται. Είναι να πούμε να πιάσει δουλειά από Δευτέρα ο στάτος. Ωραία και συμφωνημένα. Το Σαββατόβραδο ή την Κυριακή κάποια ατιμία θα κάνει. Ή θα μεθύσει, ή θα παίξει ζάρι, ή θα τσακωθεί, τέτοιο. Μόλις πέσει λοιπόν σε παράπτωμα, πιάνει τον εαυτό του. Έλα εδώ ρε Τράγο, τι έκανες? Ήτανε σωστό σαν συμπεριφορά αντρίκια και πώς πρέπει? Όχι, το απαντάει ο εαυτός του. Φέρθηκα, κοροϊδίστηκα και μπαρδών. Μπαρδών, κάνει αυστηρά στον εαυτό του ο στάτος. Δεν έχει. Θα σε τιμωρήσω μπαγάσα για να μάθεις να φέρεσαι. Το λοιπόν, 6 μέρες ρεπό και αυτό επί 20. Μάλιστα. Και τιμωράει τον εαυτό του 6 μέρες ρεπό και δεν πιάνει δουλειά τη Δευτέρα. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Από τους πολλούς μου φίλους και από όλους τους δικούς μου, όπως ο εαυτός μου δεν μ' αγαπάει κανείς. Είμαστε ένα πράγμα, μια σκέψη και μια ζήση, και δεν θα μ' αγαπήσει όπως αυτός κανείς. Ο πιο πολύ δικός μου, ο πιο πολύ δικός μου είναι ο εαυτός μου. Ο πιο καλός μου φίλος είναι ο εαυτός μου. Εχθρούς μου που με μισούνε τόσο, μόνο τον εαυτό μου φοβάμαι αλήθινα. Αυτός μονάχα θέλει να με καταδικάζει και για την ίδια πράξη να δικαστώ ξανά. Ο πιο κακός του κόσμου, ο πιο κακός του κόσμου είναι ο εαυτός μου. Ο πιο κακός εχθρός μου είναι ο εαυτός μου. Τώρα θα μου πεις, από τον καιρό που γνώρισε την πολυξένη, πώς κοίτανε να πέσει στη δουλειά ο στράτος? Το Μήλο και ο Αδάμ και η φτιάξη με τον Όφη. Δεν τα πάνε. Έπρεπε το λοιπόν να πέσει σε δουλειά για να ντυθεί. Για να φέρεις αλακάπα μια πολυξένη, δεν γίνεται με τα κουρέλια. Θέλεις και την κουστούμιά σου, θέλεις και τα σέα σου. Εντάξει, θέλεις και την εμφάνιση σου. 40 μεροκάματα έκανε το αγόρι και ντύθηκε Drink My Ford. Από καβουράκι μέχρι πατούμενο. Έριξε στην απόξω και 5 παππούδες κόκκινους και κολαριστούς, έστρωσε το μουστάκι στο αλφάδι και την έστησε κολοκοτρονάτα στη γωνιά της. Δεσποινής, και να σας πω, 2 κουβεντίτσες. Τη γάζωσε τη δουλειά. Και επειδή να πούμε Δεσποινής δεν ήταν η πολυξένη, όσο να είναι, το είχε και αυτή το μητρό της στο αλανιάρικο, είχε πέσει και στο κουβαδάκι με τα αρέστα, και ήταν δίχως άλλο. Διπλάρωσε με το σκέρτσο, έμαθε περί το παιδί τον στράτο, καλό παιδάκι και με δράση, ήρθε τελικά στο τσαρδί. Θέλω να κρύψω την αλήθεια, πως με είχες όλη νύχτα τον τρελό στην αγκαλιά σου. Και ο υδρότας της αγάπης είχε κάτι από φωτιά. Θέλω να κρύψω πως ξημέρωνα και ήμουν ακόμα στα φιλιά σου. Και πως σου κάραφωσα
τον ήλιο πριν να φύγω στα μαλλιά. Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου. Μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δυο ξένοι. Ούτως λοιπόν να πούμε, άνθησε το νοικοκυριό και τραγούδησε η Φοφού με τα κάρβουνα. Τσουκαλάκι, τσάρκα, έρωτα, σινεμά υπερό, κύλησε αδερφέ μου ο καιρός και δώστε να φεύγουν τα φύλλα από το μερολόγιο. Θέλω να κρύψω στο κορμί μου τις γραμμές από τα χέρια που γλυκά με τυραννούσαν κι αυτή τη φλέβα που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό. Θέλω να κρύψω όσα είπα με την ώρα που από πόθο σε ζητούσα και πως χανόμουν απόψε σε ένα δρόμο αμαρτωλό. Μα το σημάδι στο λαιμό μου απ' τα φιλιά σου θα μαρτυράει πως με είχες αγκαλιά σου. Μα το σημάδι στο λαιμό μου που θα μένει θα μαρτυράει πως δεν είμαστε δύο ξένοι. Το μυστικό όμως είναι σ' άλλο υπόγειο. Ήγουν δηλαδή, έτσι και οικονομήσεις ένα γυναικάκι και σου πεταλιδώσει, αρχίζει το γυναικάκι και σε κουμαντάρει κατά τη ρόδα του. Ο περιπολιξένη άφησε το ζαχαρωτό και το μίγδαλο και δούλευε ζαχαρωτό με πικραμίγδαλο. Στράτο, δούλευε τελέγραφο και σύντομο. Ανοίξαμε σπίτι και έχουμε ανάγκες. Θέλω πετρογκάζ, δεν γίνεται να τρώω τα πλεμόνια μου με το φυσικτό της Φουφούς και θέλω και δωσά και θέλω και ντιβάνι και θέλω και πάτωμα. Τηλεόραση δεν γουστάρεις. Αργότερα. Άμα αδερφάκι γυνή, με κουλούρα ή με φρατζόλα αρχινέψει το θέλω, δεν το σταματάει μήτε σε μνημόσυνο. Και λέει να πούμε ο άντρας. Άντε πάει. Και τέτοια σκληρά σαν πέταλο, αλλά στο τέλο της γυνής θα περάσει να ξέρεις. Όπερ, να σου την με υπερορίες τον μάγκα και να σου την με καινούριο φουστάνι την κόμενα. Κι όλο δεν φτάνει κι όλο χρειαζόμαστε, της πέταξε 10 φάσκελα. Πού να τα βρω, μωρί. Να κόψεις το σβέρκο σου και άμα έχεις νέα γυναίκα να ξέρεις να την κρατήσεις. Η τράκα βέβαια δεν είναι λύση. Μπάλωμα είναι και έπεσε το μπάλωμα αλλά και όντεψε ο Μόρτης ο Στράτος. Να την κρατήσουμε την πολυξένη, ναι, αλλά πώς. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα που αναγκάζομαι να κάνω. Έχω και σένα ρεβάσω να μου τσαμπουνάρια γάμο από πάνω. Με βαράει η ανεργία, το ταμείο είναι μείον. Περιόρισα τη μάσα και χρωστάω νίκια δύο και οδείο. Η τσέπη μας μαλλί δεν έχει, παντριά γυρεύεις. Ρε μανία που έχεις βάσω, να με πιλατεύεις. Η τσέπη μας μαλλί δεν έχει, παντριά γυρεύεις. Ρε μανία που έχεις βάσω, να με πιλατεύεις.